Λαϊκό Σχολείο, συνεχίζουμε να δώσουμε την, αν θέλετε, την οπτική γωνία ή αν θέλετε τον τρόπο λύσης πάνω στο τέταρτο ερώτημα από το θέμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2010 στα μαθηματικά κατεύθυνσης. Έχουμε την εξίσωση που έχουμε αναφέρει και νωρίτερα, Z και 2 προσθέσουμε το 2. Έχουμε βρει τις λύσεις της, έτσι. Και επίσης έχουμε βρει για τον W, δηλαδή έχουμε βρει ότι η λύση η Z1 είναι το 1 και Y και η Z2 είναι η 1 μείον Y. Και έχουμε βρει για τον W εμείς το εξής, ότι μέτρο των W μείον παρένθεση, έτσι δεν είναι, 4 μείον 3 I, αυτό εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα, ίσο με το 2. Δηλαδή έχουμε βρει τον κύκλο στην ουσία με το κέντρο το 4 μείον 3 και αχτίνα πόσο το 2. Εντάξει. Αν εμείς κάνουμε την εξής καλή κίνηση και φτιάξουμε ένα σχήμα, θα λέγαμε σχετικά αξιοπρεπές, για να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Φυσικά, αν έχεις εσύ διαβήτες, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, το σχήμα που θα έχει εδώ πέρα, στον άξονα τον είχε πάει στο 1, στο 2, στο 3, στο 4, έτσι. Και στον φανταστικό θα πάμε στα αρνητικά. Είναι μείον 3i, 1, 2, 3. Μείον 3i. Οπότε έτσι βγαίνει αυτό πέρα το σημείο, θα λέγαμε, έτσι. Και έτσι εμείς έχουμε τον κύκλο, ας τον βάλουμε και με πράσινο εδώ πέρα, με ακτίνα το 2, έτσι. Κάπως έτσι. Εδώ πέρα τον κύκλο. Εδώ είναι το κέντρο, το κάπα. Εντάξει. Και γνωρίζουμε εμείς ότι για το κέντρο το κάπα εδώ, τι έχουμε, ότι το κάπα έχει συνταγμένες πόσο, 4,-3. Εμείς θέλουμε τώρα να βρούμε, λέει, προσέξτε τι, το μέτρο του W, θέλουμε εμείς να μιλήσουμε για το μέτρο του τυχαίου μηγαδικού αριθμού που βρίσκεται πάνω στην περιφέρεια, Για να το μελετήσω λίγο. Δηλαδή, εγώ έχω ένα τυχαίο μηγαδικό W πάνω στην περιφέρεια εδώ πέρα. Και θέλω αυτό το μέτρο του W, δηλαδή, τι είναι αυτό, είναι οι αποστάσεις, προσέξτε παιδιά, από την αρχή των αξώνων το μέτρο, αυτό είναι. Ωραία. Οπότε, εγώ τι θέλω. Θέλω για το μέτρο του W να δω πού φράσεται. Πού είναι το πιο μικρό και πού είναι το πιο μεγάλο, έτσι. Για να δω. Πού έχω αυτό το πλεονέκτημα. Γνωρίζουμε εμείς, προσέξτε, ότι αν ενώσουμε την αρχή των αξώνων με το κέντρο εδώ, τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε το εξής, ότι αυτή εδώ, αν θέλετε, η ευθεία τέμνει τον κύκλο σε δύο σημεία, ας πούμε α και β, εδώ κάτω, και μάλιστα τι, τα δύο σημεία αυτά, αν θέλετε, αποκτούν τη μεγαλύτερη απόσταση, γιατί είναι πάνω σε διάμετρο. Μαζί με την αρχή των αξώνων που είναι εδώ πέρα στο όμικρον, αποκτούν τη μεγαλύτερη απόσταση. Και μάλιστα εδώ, αν θέλετε, επειδή η ακτίνα είναι κάθετη, θα λέγαμε έτσι, πάνω στην περιφέρεια, ξέρετε, είναι η βελτιστοποίηση της απόστασης. Έτσι λοιπόν εμείς ερχόμαστε και λέμε, η απόσταση όμικρον κάπα, έτσι, το μέτρο του όμικρον κάπα, έτσι, πόσο θα είναι. Το μέτρο του όμικρον κάπα, δηλαδή έχω δύο σημεία, έτσι. Ωραία, το πάρουμε σαν διάνυσμα. Θα είναι η ρίζα, μα τι θα είναι. Θα είναι 4 στο τετράγωνο και 3 στο τετράγωνο. Θα είναι 5. Πως απλά. Τέλος με την αρχή και λοιπά, στο τετράγωνο. Άρα, βρήκα εγώ πόσο το όμικρον κάπα. Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Επίσης δεν ξέρω ότι η ακτίνα μου εδώ πάνω, δηλαδή το μήκος από το σημείο α στο σημείο κ, εδώ η ακτίνα πόσο είναι, δεν ίσο με το 2. Κάτω, εδώ πάνω. Με το 2. Εντάξει. Και αφού η ακτίνα μου ίσο με το 2, τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ αν πάρω το μέτρο του W που με ενδιαφέρει, το μέτρο του W θα βρίσκεται. Πού θα βρίσκεται, προσέξτε, η πιο χαμηλή τιμή θα είναι αυτή εδώ, όμικρον α. Μα αυτή η πιο χαμηλή τιμή, η πιο μικρή τιμή, τι θα είναι. Θα είναι το όμικρον κ, δηλαδή θα είναι το 5, πόσο, μείον 2. Και η πιο μεγάλη τιμή, η πιο τραβηγμένη, θα λέμε το πιο ακραίο σημείο που είναι το β εδώ πέρα, τι θα είναι. Θα είναι το 5, που είναι το όμικρον κ, συν την ακτίνα εδώ πέρα αυτή εδώ, έτσι. Δηλαδή 5 συν 2. Έτσι προκύπτει η σχέση που λέει ότι μέτρο του W θα βρίσκεται μεταξύ των τιμών πόσο, 3 και 7. Κοιτάξτε, προτιμούμε την γεωμετρική λύση γιατί θα δώσουμε έμφαση σε αυτή την κατεύθυνση γιατί θέλουμε να χτίσουμε στο κεφάλι σου, προσέξτε, μια στέρεη σχέση μεταξύ τι, να το πω έτσι απλά και όμορφα, έτσι, μεταξύ τι, μηγαδικών
έτσι, άλγευρας που έχουν αυτοί μέσα τους, οι μηχανικοί, και αν θέλετε και γεωμετρία στο επίπεδο. Γιατί η γεωμετρία στο επίπεδο, στο φινάλε, αν θέλετε, με τους μηχανικούς δένει. Και μάλιστα δίνει σε μια ατέλεια αλγεβρική έκφραση. Σε αυτή τη λογική θέλουμε να το προσεγγίσουμε το πρόβλημα έτσι, γιατί αν θέλετε οι δρόμοι είναι κι άλλοι. Αλλά τους άλλους τους αφήνουμε σε εσάς. Εμείς θέλουμε μια στέρεη γεωμετρική εποπτεία.